Όλοι ξέρουμε τον Ken και την Barbie. Βεβαίως, και τους ξέρουμε. Ωραία, ρωτάω εγώ τώρα. Από πότε τα έχουν αυτοί, ξέρει κανείς? Όπα. Αχ, ωραία ρώτησε, από πότε τα έχουν? Τζίνα. Από πότε? 1961. Ναι! Καλημέρα Τάσο μου, καλημέρα. 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έτσι, μην γελάς πολύ, από την πεθερά σου είναι τα συγχαρίκια. Τι λέω, πώς τη λένε την πεθερά? Ζωή. Την έχετε στο σπίτι, είναι οικόσιτη ή την έχετε μακριά? Όχι, την έχουμε από πάνω μας. Ο χειρότερος συνδυασμός είναι αυτός, αγαπητέ. Τάσε μου, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς. Και θα σε παρακαλούσα όταν λες τη λέξη να τη λες σωστά, μην τη λες survivor, να μην τη σε βλαχάρα, είσαι αγόρι μου. Δεν κατάλαβα, έτσι τη λένε όλοι. Δηλαδή σε μένα σε πείραξε. Survivor. Survivor. Όχι, είναι survivor. Survivor. Ρε survivor είναι. Εγώ βλέπω survivor κάθε βράδυ. Λάθος εκπομπή βλέπεις. Ζώτο, υπάρχει ένας τύπος από την Ελλάδα προφανώς. Ο οποίος μπαίνει στο Pornhub όπως μπαίνουν πάρα πολλοί. Όλος ο κόσμος μπαίνει. Και τι ανεβάζει? Δοξολογίες από ελληνικές εκκλησίες. Τι ανεβάζει? Πα σπίτι σου εσύ. Και για κάποιο λόγο, για κάποιο τρόπο, εντάξει δεν το επιλέγω, αλλά είναι άλλοι που το επιλέγουν, θέλει να χαλαρώσει. Χαλαρώνω εγώ τέτοια ώρα. Pornhub. Και ο κύριε λέει, ναι. Μπορείς να βρεις τα πάντα. Για άλλο τα ακούς, από επαγγελματικά, καλογυρισμένα βίντεο, εραστεχνικά, ταινίες, φωτογραφίες, ακόμα και δοξολογίες. Έχει ανεβάσει ήδη 19 βίντεο από δοξολογίες και συνεχίζει ακάθεκτος. Είναι τα βιντεάκια, είναι από εκκλησίες, με ψαλμούς, με παπάδες, όλο το πακέτο. Μανουάλια κτλ. Πάντως η προσπάθειά του δεν φαίνεται να συγκινεί τους χρήστες του Pornhub, γιατί το βίντεο που έχει χτυπήσει, το δικό του που έχει χτυπήσει τα περισσότερα, είναι 3.150. Ναι, αλλά θέλω να ξέρω αυτούς τους 3.150 ανθρώπους, οι οποίοι μπήκαν για άλλο λόγο και ξαφνικά θέλησαν να εξαγνιστούν. Δεν είναι τρελό? Ναι, ρε Μιχάλη, λογικό δεν είναι. Εντάξει. Να σου πω κάτι, έκανε την ανατροπή. Πάμε λοιπόν σε μια ερώτηση. Μάλιστα. Τι ψάχνουν οι γυναίκες σε ένα one night stand? Τον πελά τους. Το παράδοξο δίλημα που έθεσαν οι ερευνητές στις γυναίκες ήταν να επιλέξουν το ιδανικό. Α, καλά, το κατάλαβα. Το ιδανικό μέγεθος. Ακριβώς. Λοιπόν, και έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ 33 δειγμάτων που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια τρισδιάστατου εκτυπωτή. Το είδαν τρισδιάστατο. Τα μοντέλα που έβλεπαν τα τρισδιάστατα από 10 ως 21 εκατοστά το μήκος. Και από 6 μέχρι 17,5 σε. Δεν υπάρχει 17,5 που κλείσαμε. 17,5 είναι από αυτό που χτυπάνε, το που ανοίγουν τα. Για να περάσει ο. Πες το. Παντοπούλα. Όχι. Ο Μετροπόντικα. Αυτό είναι Μετροπόντικα. Σου λείπει ο πρώην σου. Όπα, για ποιο λόγο? Ούτε να το σκέφτεστε. Λόγοι για να μην επανασυνδεθεί μαζί του, για κανένα λόγο προσεξτε. Μπορεί να σα παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε. Άστο, το παρελθόν. Έτσι. Όχι, είναι άλλε που το σκέφτεται. Υποδηλώνει ανασφάλεια. Τι περισσότερε φορέ η απόφαση για επιστροφή στον πρώην ή στην πρώην. Ισχύει για του άντρε. Πηγάζει από το αποσκέτο φόβο επανένταξη στην ελεύθερη αγορά. Να βγούμε στην αγορά, έτσι. Ναι, βέβαια, φόβος. Το ξαναζεσταμένο φαγητό δεν τρώγεται. Όσο και αν κάποτε περνούσατε καλά, τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει, όπως και τα ζητούμενα, ίσως. Φυσικά. Από τα κόλληβα να πας στα κουφέτα με συνοπτικές διαδικασίες, προφανώς και αν επιστρέψει εσένα θα το κάνει για να πάτε ένα βήμα παρακάτω, λέω στο αγόρι. Αλλιώς, γιατί να χάνει το χρόνο της. Η μία και μοναδική ερώτηση που οφείλεις να θέσεις στον εαυτό σου πριν κάνεις το οποιοδήποτε βήμα επαναπροσέγγισης είναι η εξής. Θέλεις να γυρίσεις εκείνη? Σου λείπει αυτή η συγκεκριμένη κοπέλα ή μήπως η σχέση που είχες μαζί της? Σε παρακαλώ. Κάνω in-depth ανάλυση. Καλά κάνεις, πολύ καλά κάνεις. Ο μόνος τρόπος να τη φέρεις πίσω είναι να παραδεχτείς ότι έσφαλες. Εσύ δεν είσαι που θες να ξαναπροσπαθήσεις? Θα το πάρεις όλο στην κεφάλα σου, αγόρι μου. Όλοι ξέρουμε ότι φταίγατε και οι δύο. Σε σένα όμως ανήκει η φαϊνή ιδέα της επιστροφής. Καλά να πάθεις. Η Κατερίνα καινούριου ποζάρει με μαγιό μέσα στον χειμώνα και ανεβάζει τη θερμοκρασία στα ύψη. Αν κοιτάξω τα μετεωρολογικά, η θερμοκρασία πέφτει. Μην μου λέμε τώρα ότι ανεβάζει θερμοκρασία στα ύψη. Άμα τη δεις όμως εκείνη την ώρα, δεν θα ανεβεί λίγο η θερμοκρασία σου? Σβήνω το τζάκι? Όχι. Σβήνω το καλοριφέρ? Όχι. Η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει, πέφτει. Άρα μην με τρελαίνετε. Έκανε και δήλωση το κορίτσι πάνω σε αυτό. Εντάξει, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά να είμαστε accurate. Παίζουμε τώρα τον ήχο της Αθήνας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ποιος είναι εκεί? Αμαλία. Είστε έτοιμοι για τον ήχο, παρακαλώ? Δεν ξέρω τι είναι, τσιουάουα. Τσιουάουα. Έχουμε τσιουάουα στην Αθήνα. Τσιουάουα. Τεράδιο, τα τσιουάουα. Τεράδιο, τσιουάουα. Όχι, ρε, πώς δεν έχει τσιουάουα. Ναι, γεμάτο είναι. Δεν είναι αυτό, αγαπημένη. Ευχαριστώ. Ποιος είναι? Δήμητρα. Δήμητρα. Λοιπόν, για ακούστε τον ήχο, παρακαλώ.
Λοιπόν, Δήμητρα. Είναι το κλείσιμο των δοντιών το πρωί. Ναι! Βεβαίως. Γιατί απατούν οι άνδρες? Είναι εθισμένοι στο σεξ. Θέλουν να κάνουν τη γυναίκα τους να ζηλέψει. Θέλουν να νιώσουν κοντά σε κάποια άλλη γυναίκα, να έχουν την επιβεβαίωση ότι μπορούν να το κάνουν. Φόβος ότι δεν μπορούν να προσελκύσουν άλλες γυναίκες. Είσαι εσύ και εγώ μαζί τόσα χρόνια. Και λέω, μήπως ξεδοντιάστηκα μετά αυτό. Για να τσεκάρω. Ανασφαλείς είστε. Πέμπτον, θέλουν να ξαναερωτευτούν. Γιατί έχει ζήσει φλόγα, τι να κάνω τώρα. Το στυλ τους είναι να φλερτάρουν συνέχεια. Έτσι είστε. Εδώ είμαι εγώ. Πού είσαι για να το τελευταίο θα λέγαμε. Το κάνουν κατά λάθος χωρίς να το έχουν προμελετήσει. Αρρώστια! Λοιπόν, είστε έτοιμοι από αγγλικά καλά, φαντάζομαι. Θα δούμε για να ωραία. From the high to the low. Από τα ψηλά στα χαμηλά. Holiday, mother of every badness now. Η αργία είναι η μητέρα κάθε κακία. Βεβαίως, αγαπητέ. He lives in devil's mother. Πού μένει αυτός? Στην κόλαση, στη μάνα του... Στη μάνα του σατανά. Στη μάνα του κακού. Κουκλίτσα μου, θα μου το πεις κανονικά και ελληνικά. Ζει στη... Στου διαόλου τη μάνα. Λύκου. Στη παλιά του κακού. Ρε σταμάτα. Ζει στη διαόλου τη μάνα. Δεν το έχεις πει ποτέ. Στη διαόλου τη μάνα. Μα σε παρακαλώ. Θα το χάνες παραλίγο. Στη διαόλου τη μάνα. Έλεος. Κέρδισες, κουκλίτσα μου, με το ζόρι. Τι γίνεται όταν είσαι εργαζόμενος στην Google και πεθάνεις? Τι γίνεται? Για πρώτη φορά, το Forbes αναλύει την κάλυψη που παρέχει ο κολοσσός στους εργαζόμενους του και στις οικογένειες στην περίπτωση που αυτοί αποδημήσουν εις κύριον. Συγκεκριμένα, εάν ένας εργαζόμενος στην Google αποβιώσει όσο εργάζεται στην εταιρεία, οι κληρονόμοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 50% του ετήσιου μισθού για τα επόμενα 10 χρόνια. Για παράδειγμα, αν ο ετήσιος μισθός, ας πούμε, είναι 50.000 ευρώ, η οικογένεια θα λάβει 250.000 ευρώ αποζημίωση κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας. Έτσι. Βέβαια, η Google φροντίζει σημαντικά για την υγεία των καλοπληρωμένων υπαλλήλων, καθώς διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη και εξειδικευμένη ιατρική ομάδα και υποδομή για να κάνει συνεχείς ιατρικούς ελέγχους. Πολύ ωραία. Εκτός από την καταβολή του μισθού, ναι, για τα επόμενα 10 χρόνια, όλες οι μετοχές του υπαλλήλου περνούν στα χέρια των παιδιών, ενώ κάθε παιδί θα λαμβάνει 1.000 ευρώ μηνιαίως μέχρι να κλείσει τα 19 του χρόνια. Παιδιά, έτσι και δουλεύει στην Google, κινδυνεύει να σε σκοτώσουν οι δικοί σου. Ορίστε. Αχ, καλέ. Πόσο βλάκα είσαι! Πόσο ηλίθιο είσαι! Πρόσεξε με, σε παρακαλώ. Οι ερωτήσει είναι λίγο. Είναι Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού. Έχουμε βγάλει τα σχολεία. Είμαστε εντάξει, έτσι. Το 3 είναι διαιρέτης του 10. Σωστό ή λάθος? Λάθος. Βεβαίως, αγαπητοί. Πάτε καλά μέχρι στιγμής. Πώς λέγονταν οι κατασκευές στην Αίγυπτο που τις χρησιμοποιούσαν για τάφους? Έλα. Οι πυραμίδες. Βεβαίως. Πώς λέγονται τα ζώα με τα κοφτερά δόντια που φτιάχνουν φράγματα? Είναι χαριτωμένα. Φτιάχνουν φράγματα. Φράγματα. Και σηκώνουν το αυτό. Τα έκανα όλα, τι να κάνω. Έχουν και την ουρά την. Πλατιά. Στο έκανα. Πώς λέγονται τα ζώα με τα κοφτερά δοντάκια που φτιάχνουν φράγματα? Οι κάστορες. Οι κάστορες. Μήπως κάνετε κακό σεξ? Αυτά πάντα πεις σε άλλους σταθμούς. Εδώ δεν... Αλλού. Εδώ δεν παίζει. Θα μας ακούνε, φαντάζομαι. Δεν παίζει μου. Δεν παίζει μου, κλίτσα μου. Ρίξε κάτι απάνω σου, ρε. Για λέγε. Θα σου πω τα χαρακτηριστικά του κακού σεξ. Δεν μας αφορά, αλλά θα τα ακούσουμε. Γιατί... Για τους άλλους που μπορεί να τα κάνουν και να μην το έχουν καταλάβει. Ούτε οι ακροατές μας. Οι ακροατές μας είναι βάση ερευνών που έχω κάνει εγώ με μόνος μου. Είναι οι καλύτεροι. Ας τα πούμε αυτούς που αντιγράφουν. Ας τα πούμε. Ναι, ρε παιδί, που ακούνε να ξέρουν. Αυτοί που αντιγράφουν είναι κακό. Κακό τι. Κακό. Τι. Κακό. Τι. Κακό. Κακό χρονάκι. Για σταματήστε. Θέλω να είμαστε εδώ. Στραβό. Στραβό. Αχ, πάλι δεν μπορώ να το πω. Στραβοκοιμισμένη. Okay. Πολύ ωραία. Να μας ακούτε, κάνετε καλό σεξ. Λοιπόν, για λέγε. Τώρα θα πω εγώ τα χαρακτηριστικά του κακού σεξ. Όχι για μας, ούτε για τους ακροατές και τις ακροατριές μας, τις υπέροχες, αλλά για άλλους που... Για άλλους γενικά. Ακριβώς. Τα φυλάκια. Τι τα φυλάκια. Τα φυλάκια. Τα μάτσα μούτσα και αυτά. Δεν θέλει. Τι δεν θέλει. Το σεξ το καλό δεν θέλει τέτοια φυλάκια. Θέλει. Ηρέμησε, ρε παιδάκι μου. Αυτό. Ηρέμησε λιγάκι. Σε παρακαλώ, να σε πω αμάσιτη κάτω. Ανακόντα. Ο φόβος φόβος του Ιεραποστολικού και γενικά των πιο κλασικών
Είναι και των δύο χαρακτηριστικά. Άλλες φορές το έχει περισσότερο ο άντρας, άλλες φορές η γυναίκα. Τι φοβάται. Κατά βάση είναι ο άντρας το έχει. Ο άντρας που έχει το γήπεδο μπροστά του να με. Ποιο το γήπεδο, ρε Σιμπικάλη. Αυτό, σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και δεν είσαι φόκου εκεί πέρα, στη στιγμή. Δηλαδή, πώ να το πω. Αν γίνεται όταν έχουμε καθρέφτη. Ναι. Εκεί λοιπόν μπορεί να γίνει και αυτό που λες εσύ. Όσοι χρησιμοποιούν καθρέφτη κατά τη διάρκεια. Όσοι χρησιμοποιούν καθρέφτη. Να σου πω εγώ τώρα κάτι. Κατά τη διάρκεια αυτού του. Είναι αυτοί οι εθισμένοι στα. Σε ποια? Στις ταινίες, στις αισθησιακές. Πω πω το πω. Α, πάρα πολύ ωραία. Έχουν μάθει να βλέπουν και να κοιτάνε και ως εκ τούτου. Ακριβώς. Αλλά και αυτό αποδεκτό. Και εκεί που κοιτάζεσαι, φτιάχνεις και λίγο το μαλλί, φτιάχνεις και λίγο τη στάση σου και δεν υπολογίζεις την άμυλη. Σφίγγεις και λίγο το χέρι να φαίνεται ότι είσαι γραμμωμένος. Ακριβώς. Σε παρακαλώ. Και ποποπό και ποποπό. Και για κάποιο λεπτό να το δω πως είναι. Κατάλαβες και την ξεχνάς την άλλη την άμυρη. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.